Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε στο 10. Νέα επιχείρηση παραβίασης των ελληνικών συνόρων στον Εύρο, λίγο μετά την αποχώρηση των εκπροσώπων των τριών κορυφαίων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέσμη μέτρων ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Την ίδια στιγμή όμως η τουρκική αστυνομία μπαίνει στο χώρο και εκτοξεύει δακρυγόνα κατά των ελληνικών δυνάμεων στα σύνορα, στον Εύρο. Κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού στη χώρα μας, κλειστά τα σχολεία και όχι μόνο, αύριο και μεθαύριο, καταρχάς προληπτικά, σε Αχαΐα, Ζάκυνθο και Ηλία, μετά την αποκάλυψη ότι ασθενής ο οποίος νοσούσε νοσηλεύτηκε σταδιακά σε δύο νοσοκομεία στην περιοχή, Αμαλιάδα και Ρίο. Αφού πέρασαν λοιπόν 5 μέρες, διαπιστώθηκε εν συνεχεία ότι νοσεί από τον κορονοϊό. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, να καλησπερίσουμε και τους σημερινούς μας καλεσμένους μας, που είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Καλησπέρα. Και εσείς είστε πρώην Υπουργός Υγείας, θα σας χρειαστούμε για το άμεσο μέλλον, δηλαδή όταν έρθουμε και στον κορονοϊό να μας δώσετε τις ειδικές σας γνώσεις. Ο κύριος Απόστολος Μαγκυριάδης, ο οποίος είναι πολιτικός συντάξης του Sky, συνάδελφός μου από τα παλιά. Από τα πολύ παλιά. Πόσο πολύ παλιά? Πολύ παλιά. Από τότε που συμπορευθήκαμε για πάρα πολλά χρόνια στο Μέγκα. Στο Μέγκα, το αρχικό Μέγκα, εν πάση περιπτώσει. Okay. Και παρόντες εδώ, οι συντελεστές εκπομπής μας, ο Ηλίας Κανέλης, η Κατερίνα Γαλανού, ο Αντώνης Ελατόλας, επειδή είχε κάποια ύποπτα συμπτώματα, εξακολουθεί και σήμερα να είναι απόν. Ελπίζουμε να τον έχουμε αύριο. Σε πόσες πανεπιστημιακές κλινικές έχει μπει και έχει μπει? Σε καμία. Είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Δηλαδή τώρα για να μην διασπείρουμε και τον πανικό. Είναι μια χαρά, αλλά εντάξει, καλά κάνει, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι οφείλουμε να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί για να εμποδίσουμε τον κίνδυνο της διασποράς, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το μεταναστευτικό. Θα πω βέβαια ότι στη διάρκεια της εκπομπής μας θα συνδεθούμε με τον κύριο Αθανάσιο Ξαδάκλη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος της 20μελούς Επιτροπής που έχει συστήσει το Υπουργείο Υγείας, ειδικά για αυτή την περίπτωση, δηλαδή για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Άμε λοιπόν. Άρα θα έχουμε μια ευκαιρία να πούμε για τον κορονοϊό. Μια φράση θέλω τότε, μην για την πούμε τώρα. Τώρα θέλετε. Αν έχουμε την ευκαιρία, να το πω μια που μου δώσατε το λόγο. Για πέστε. Θεωρώ, όπως και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ότι είναι από τα θέματα που δεν πρέπει να είναι αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης. Καλά, εννοείται. Θεωρώ όμως... Κύριε Κατρούγκαλε, διαβάστε. Όχι, αυτό την εισαγωγή. Ανοιχτό θεωρώ δράμα. Όμως, θεωρώ όμως αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης να εξασφαλίσει τα αυτονόητα. Δηλαδή την εφαρμογή των πρωτοκόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία όπως εφαρμόζονται στα ιδιωτικά. Αυτό που συνέβη στην Αμαλιάδα και αυτό που συνέβη και στη Σωτηρία. Κύριε Κατρούγκαλε, μην ανοίγετε τώρα τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ζήτησα την άδειά σας. Ναι, αλλά με ευνηδιάσατε. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Λοιπόν, δεν ήθελα. Και επιστρέφοντας εδώ στο στούντιο, θα πω ότι είμαστε εν αναμονή σύνδεσης με τις Βρυξέλλες για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Η πρώτη πληροφορία που μας έρχεται στη διάθεσή μας είναι ότι 14, τώρα το 14 από τις 28 χώρες, να κάνουμε και τον λογαριασμό, δήλωσαν ότι θα ήθελαν να έχουν μία συμβολή και μία συμμετοχή. Και το πώς αυτή την συμβολή και τη συμμετοχή την εννοούν θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πάω καταρχάς στον Απόστολο Μαγκυριάδη. Να σε ρωτήσω, Απόστολε, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής στη διάθεσή μας, το συνολικό σκηνικό, εσύ, πώς το αποτιμάς? Σε πρώτη φάση νομίζω ότι υπάρχει μια ικανοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης για το γεγονός ότι βρέθηκε στην Ελλάδα βρέθηκαν οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, έδειξαν την ξεκάθαρη βούληση καταδίκης του Ερντογάν και στήριξη της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Βεβαίως απέχουμε πάρα πολύ ακόμα για να πούμε ότι η κατάσταση είναι απόλυτα διαχειρίσιμη. Το δεύτερο στοιχείο και βασικό είναι το ότι η Αθήνα βλέπει έναν απόλυτα απρόβλεπτο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρουμε, προφανώς έκαναν εκβιασμό,
Αυτός ο εκβιασμός μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν έχει αποδώσει. Μπορεί να έχει στο μυαλό του ένα σχέδιο Β, να κάνει κάτι στα νησιά, να κάνει κάποια προβοκάτσια. Τον ακούσαμε σήμερα στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση να ξεπερνά τα όρια της προκλητικότητας και σε όσα είπε για τους Έλληνες που μπορεί να βρεθούν αυτοί κάποια στιγμή να είναι στη θέση της ελεημοσύνης. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο προκλητικές δηλώσεις που έχουμε δει τον Ερντογάν τα τελευταία 3 χρόνια η σημερινή. Και από τις πιο πιεσμένες, θα έλεγα, ναι. Ταυτόχρονα. Και... γιατί είναι σε πίεση ο Ερντογάν, κατά βεβαίως, τη γνώμη μου. Και βεβαίως είναι τα δύο ξεκάθαρα ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτον το εάν ο Ερντογάν θα καταφέρει να πάρει μια νέα συμφωνία με την Ευρώπη από τη στιγμή που υπάρχουσα κοινή δήλωση δεν είναι πλέον σε εφαρμογή. Και το δεύτερο ερώτημα είναι το κατά πόσο θα μπορέσει τους σκοπούς που έχει στην Συρία, τη ζώνη που θέλει 30 χιλιόμετρων να πάρει, αν θα τη δώσουν η Γερμανία ή οι υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή είναι ένα πολυεπίπεδο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, στο οποίο ο Ερντογάν είναι πιεσμένος, όπως πολύ σωστά είπες, Όλγα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δείχνει στοιχεία ενός παίκτη, ο οποίος είναι απόλυτα ορθολογικός. Και αυτό φοβάμαι ότι θα το δούμε και στη συνέχεια. Τώρα, εν αναμονή το τι συνέβη στις Βρυξέλλες, αν και δεν πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά καθοριστικό, να έρθουμε σε εσάς, κύριε Βορύδη, και να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποια στραβή, γιατί έχουμε στρατιωτικοποίηση της έντασης και στα σύνορά μας με τον Εύρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό και εφικτό και στα θαλάσσια σύνορά μας και βλέπουμε και να υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι κινητοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν λέτε στραβή, τι εννοείτε? Τι είπατε? Όταν λέτε στραβή, τι εννοείτε? Στραβή, είχα την εντύπωση ότι είναι πολύ σαφές, αλλά να το κάνω. Δηλαδή, πώς γίνει κανένα βλέξιμο, πώς γίνει καμιά... Αυτό που λέει ο Σκατρουγκαλός. Ένας νεκρός. Να το λιμενικό μας να αποδογυρίσει μια βάρκα και να βγουν 3 παιδιά. Ένα ατύχημα. Εγώ δεν θέλω να εικάσω ότι θα περιλαμβάνει το ατύχημα, αλλά ένα ατύχημα. Όχι, θέλω να πω το στραβή. Είναι παραδείγματος χάρη μια στρατιωτική εμπλοκή. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Λέτε κάποιο ατύχημα. Όχι, ατύχημα εννοώ. Κοιτάξτε, στρατιωτική εμπλοκή. Η στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσε να υπάρχει στο προηγούμενο σενάριο. Δηλαδή στην περίπτωση που η Τουρκία ερχόταν στα νότια σύνορά στα νότια τη Κρήτη και προσπαθούσε να επιχειρήσει εκεί. Εκεί θα ήταν μια στρατιωτική εμπλοκή. Η στραβή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο διαφοροποιημένη και είναι αυτό που λέει και ο κ. Κατρούγκαλος, ότι δηλαδή λέτε κάποιο ατύχημα. Ένα ατύχημα. Ένα ατύχημα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν βίαιες συγκρούσεις, είναι πιθανό να υπάρχουν ατυχήματα προφανώς. Νομίζω ότι πρέπει να το αγχειρίζεται κανένας με τον μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό, αλλά πάντως είναι και σαφές ότι σε τελευταία ανάλυση εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει αποτελεσματική φυλάξη των συνόρων μας. Τώρα, εκεί, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στη δημόσια συζήτηση, καθώς κλιμακώνεται, γιατί συμφωνώ ότι έχει πάρα πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές και έχει καταστήσει σε όλους απολύτως σαφές σε διεθνές επίπεδο ότι εδώ δεν έχουμε κάποιον ο οποίος έφυγε από την Συρία και εν πάση περιπτώσει ψάχνει να πάει κάτω. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Ωραία, ξεκάθαρο. Λοιπόν, ότι αυτό είναι μια οργανωμένη κίνηση. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Αυτό έχει να κάνει ωραία με τη στρατηγική του Ερντογάν σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Όχι, εντάξει, θέλω να θέσω γιατί νομίζω πια... Επιτρέπετε μια ερώτηση, μπορώ να την πω μετά στον τοποθετησή μου. Μην κάνετε ερώτηση. Όχι, αν το λίγο, λοιπόν, λίγο να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Γιατί λοιπόν, αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο Ερντογάν, το οποίο το ισχυρίζεται ως προς την Ελλάδα, αλλά κυρίως, κύριε Βερίδη, το ισχυρίζεται ως προς την Ευρώπη, ότι τι να κάνουμε, πνίγουν πια οι πρόσφυγες στη Συρία, ναι, αποδεικνύεται ότι είναι μια παρούφα. Είναι ψέμα. Κυρία Τρέμη, επ' αυτού, εάν μας στείλει, όχι αυτούς που λέτε εσείς, εγώ δεν έχω ζύγι για να κρίνω. Μην πάμε τώρα. Να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη. Αν μας στείλει λοιπόν ο κύριος Ερντογάν, όχι αυτούς που λέτε εσείς ότι δεν είναι πρόσφυγες, αλλά μετανάστες. Αν μας στείλει 100.000 από τα 3,5 εκατομμύρια διαπιστωμένους Σύριους που έχει σε στρατόπεδά του, τι θα πείτε, αν είναι αυτή η βάση του χειρισμού? Να σας πω τώρα, αυτός είναι ένας συλλογισμός που αφορά το μέλλον της στρατηγικής του Ερντογάν. Δεν ξέρουμε τι προφίλ έχουν οι άνθρωποι, εφόσον δεν κρίνονται ατομικά. Δεν ξέρουμε με το μάτι αν κάποιος είναι πρόσφυγας. Κάποιους έχουν περάσει παράνομα τα σύνορά μας και τους έχουμε συλλάβει. Και έχουμε κάποια πρώτα στατιστικά δεδομένα. Είναι ασφαλή? Όχι, είναι η απάντηση. Εγώ όμως θεωρώ γιατί ότι δεν έχουμε μεγάλο δείγμα, αν θέλετε. Επιτρέψτε μου, Γιατρέμη, αλλά ότι κάτι μας δείχνουν. Οι ερωτήσεις του κυρίου Κατρούγκαλου κάπου μας πάνε. Και θεωρώ ότι μας πάνε, από ό,τι κατάλαβα, στην ακριβώς αντίθετη γραμμή από αυτήν την οποία έχει πει ο κύριος Τσίπρας.
Γιατί αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι καλώς κλείσαμε τα σύνορά μας. Και εγώ το λέω. Δεν μπορεί να λέτε και τα δύο. Διότι αν λέτε ότι δεν ξέρω το προφίλ αυτών που έρχονται, άρα θέλω να το διαπιστώσω, τότε ανοίξτε τα σύνορα για να το διαπιστώσω. Όχι, όχι. Να κλείσουμε άρα τα... δεν γίνεται να τα λέτε όλα τα μαζί. Σύνορα και να δώσουμε δικαίωμα παροχής ασύλου σε όσους το δικαιούνται. Αυτά δεν είναι αντιφατικά πράγματα. Ναι. Για να, για να, αν είναι κλειστά αυτό τα σύνορα. Κάνουμε. Ακούστε, κύριε Καρτουγκαλά. Όχι, δεν είναι αυτό. Εμείς προστατεύσαμε τα σύνορα και εξασφαλίσαμε τη διεθνή νομιμότητα. Και επίτηδες έκανα την ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς πίσω από την τοποθέτηση του ίδιου του κυρίου Τσίπρα, έτσι όπως διάβασα τη συνέντευξή του, υπάρχει μια αμφισημία και μια διγλωσία, η οποία στην παρούσα κρίσιμη φάση είναι απαράδεκτο να υπάρχει. Εγώ δεν διαφωνώ να πει ο καθένας με καθαρό και σαφή τρόπο το ποια θέλει να είναι η θέση του. Αλλά το να παίζουμε τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή με τις έννοιες και με τις λέξεις και με τις λεξούλες. Ήταν πολύ σαφής. Καθόλου δεν ήταν και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί δεν ήταν και προκύπτει από την τοποθέτηση του κ. Κατρούγκαλου γιατί δεν ήταν. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν τι λέει, ευρισκόμενος μπροστά σε μια. Ότι θέλει να ανοίξει τα σύνορα και δεν το λέει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μάλιστα, και δυστυχώς δεν το λέει. Και γιατί εννοώ αυτό, διότι θα σας πω αμέσως πως πολύ λογικά ο κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος ξέρει νομικά και επομένως δεν μπορεί να λέει ότι να είναι, επειδή γνωρίζει τα νομικά, ακριβώς λοιπόν καταλαβαίνει το αδιέξοδο αυτού του συλλογισμού. Ποιο είναι το αδιέξοδο αυτού του συλλογισμού? Έρχονται λοιπόν κατά χιλιάδες. Συμφωνούμε ότι αυτό είναι οργανωμένο, συμφωνούμε ότι αποτελεί μοχλό πιέσεως και εργαλείο στα χέρια της Τουρκίας και τίθεται λοιπόν ένα ερώτημα, τι κάνεις? Αυτό που έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι έκλεισε τα σύνορα και επειδή το κλείνω τα σύνορα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισημιών, κλείνω τα σύνορα είναι... Τα σύνορα είναι κλειστά. Δεν υποβάλλονται αιτήματα, δεν πλησιάζει κανένας. Αν κάποιος μπει, επιστρέφεται χωρίς καταγραφή. Αυτό είναι το κλείνω τα σύνορα. Το άλλο δεν είναι κλειστά τα σύνορα είναι ανοιχτά, αλλά προφανώς ελέγχονται. Άλλο τα ελεγχόμενα σύνορα, άλλο τα κλειστά σύνορα. Τα ελεγχόμενα σύνορα είναι αυτό το οποίο αναφέρεται τώρα ο κύριος Κατρούγκαλος. Δηλαδή τι, ότι έρχεται κάποιος, υποβάλλει το αίτημά του, υπάρχει μια διαδικασία καταγραφής, διαπιστώνεται ότι δεν ανήκει στους τρομοκράτες. Τώρα εμείς δεν κάνουμε αυτό. Να μας πείτε ακριβώς εννοείς. Όχι, όχι, πριν σας πει. Πριν σας πει, θα σας πω εγώ τι έχει πει. Όχι, δύο λεπτά, σας πω τι έχει πει. Ξέρετε τι. Δύο λεπτά σας λέω. Θα τελειώσω. Σε δύο λεπτά θα τελειώσω. Κάνει λοιπόν το εξής. Ο πονηρός κύριος Τσίπρας κάνει το εξής. Βλέπει την κοινή γνώμη, η οποία τον πιέζει πια αφορήτως. Καταλαβαίνει ότι στην συλλογική συνείδηση όλων των Ελλήνων η Ελλάδα δέχεται μια εισβολή. Παραδέχεται, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, ότι προφανώς αυτό είναι οργανωμένο από τον Ερντογάν. Δεν μπορεί να πει, όχι δεν θέλω κλειστά σύνορα, ακούστε κάτι. Όχι, και βγαίνει και λέει, αφήστε με να τελειώσω δύο λεπτά. Αφήστε με να τελειώσω δύο λεπτά. Ναι, αλλά με έχετε προσπαθεί να με διακόψετε και προσπαθώ να τελειώσω μια φράση. Αφήστε να τελειώσω τη φράση. Λοιπόν, και τι κάνει, βγαίνει και λέει στη συνέντευξή του, είμαι αντίθετο στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι αυτή που λέει ότι δεν παραλαμβάνουμε αιτήσεις, δεν τις εξετάζουμε, δεν επιτρέπουμε να γίνει όλο αυτό. Δεν χορηγούμε άσυλα. Αν δεν χορηγεί άσυλα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα όμως. Τι λέτε? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Άλλο, όχι. Γιατί αν δεν έχει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα σας πει ο κύριος Κατρούγκαλος πολύ σωστά. Με συγχωρείτε κύριε, γιατί δεν παραλαμβάνετε αιτήσεις εάν κάτσουν 20.000 στη σειρά από την νόμιμη είσοδο και έρθουν να υποβάλουν το αίτημά τους? Γιατί δεν τις παραλαμβάνετε τις αιτήσεις? Όπως λέει το Διεθνές Δίκαιο. Όπως λέει το Διεθνές Δίκαιο, είδατε τι ώρα που σας τα λέει ο κ. Κατρούγκαλος. Καταλάβατε γιατί είναι πονηροί και για μια ακόμη φορά παίζουν ουσιαστικά τις κουμπάρες. Δηλαδή τι. Αν είναι πολύ ωραία τα κλειστά σύνορα, όμως κλειστά σύνορα δεν είναι ό,τι ελεγχόμενα. Εμείς εννοούμε τα κλειστά. Αλλά δεν θέλω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι εκείνη που με επιτρέπει να κλείσω τα σύνορα. Φυσικά θα δώσουμε τη δυνατότητα να εξελιχθεί η συζήτηση, αν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Όμως εμένα η αίσθησή μου είναι ότι χάνουμε λίγο πολύ την μπάλα, διότι τώρα μπαίνουμε σε μια. Αυτή είναι η μπάλα πάντως. Αυτή που σας είπα. Όσο ό,τι αφορά τη διαχείριση της παρούσας κρίσης, αυτή είναι η μπάλα. Το πλεονέκτημα το έχετε έχει ένα μήνα και τον κύριο Βορύδη, είναι ότι η συζήτηση θα είναι αποκαλυπτική. Γιατί πράγματι, ενώ είναι αυτονόητο ότι δεν θα βρείτε Έλληνα που θα πει ότι δεν πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορα, φυσικά πρέπει να εξειδικεύσουμε την απειλή.
Και η εντύπωση, η ιδεολογική πεποίθηση μάλλον που έχει ο κ. Βορύδης για το ποια είναι η απειλή, είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς. Εμείς λέμε λοιπόν ότι έχουμε μια γεωστρατηγική απειλή από τον κύριο Ερντογάν. Θα δούμε αν του βγαίνει ο εκβιασμός όταν θα δούμε πώς θα το τοποθετούν οι Ευρωπαίοι στα αιτήματά του για το Ιντλίπ. Γιατί αυτή τη στιγμή η γεωστρατηγική απειλή και ο εκβιασμός είναι το Ερντογάν προς την Ευρώπη. Είναι εξαιρετικά επίμεσα και απρόβλεπτη ανάγκη. Μισό λεπτάκι. Αυτό περιγράφεται. Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσω κατά τα σπίτια. Αν είχαν μπει πρόσφυγες, θα ήταν επιτρέψτε να επιτρέψετε στην Ευρώπη. Έτσι, δεν είναι ο Ερντογάν. Είναι ένας πάρα πολύ συστηματικός πολιτικός, θα έλεγα ένας κακιστής πολιτικός, που ετοιμάζει την πρώτη του κίνηση και την επόμενη. Η πρώτη του είναι εκβιασμός προς την Ελλάδα και την Ευρώπη για το Ιντλίπ. Η δεύτερη θα είναι το πλοίο του στα νότια της Κρήτης. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι πιόνια του σκακιστή. Και λέμε ότι ο αντίπαλός μας είναι ο σκακιστής και όχι τα πιόνια. Άρα, με τα πιόνια τι κάνουμε εμείς. Η αντίληψη που έχει το τμήμα σκακιστής. Τα πιόνια παίζουν στο σκάκι, ξέρετε. Δεν παίζουν στο τέλος. Τι ζητάμε από την κυβέρνηση. Εγώ δεν πάω στο σκάκι. Τι ζητάμε στην παρομοίωση πάντως. Η επίθεση γίνεται με την κίνηση των πιονιών και η άμυνα γίνεται με το να μην επιτρέψει το πιόνι να παίζει το ρόλο του. Τα πιόνια στο σκάκι δεν παίζουν ρόλο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τι ζητάμε από την κυβέρνηση, τι ζητάμε από την Ευρώπη. Τα πιόνια δεν παίζουν ρόλο. Κοιτάξτε. Όμως τα πιόνια στην συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή πέραν του γεγονότος ότι είναι άνθρωποι και δεν θα ήθελα να χρησιμοποιώ τη λέξη πιόνια, είναι και ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι είναι και πολλές χιλιάδες και άρα παίζουν ρόλο και δεν μιλάμε για σκάκι. Ακριβώς. Άρα μιλάμε, τι λέω, δηλαδή την για ένα ζώο, την άποψή σας. Ο οποίος είναι πάρτε μερικές δεκάδες χιλιάδες. Την άποψή σας έχω. Λέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να εξομοιώνουμε τα θύματα με το θήτη, που είναι η πολιτική της Τουρκίας και ο εργαλειακός εκβιασμός. Άρα τι ζητάμε από την κυβέρνηση και τι ζητάμε από την Ευρώπη. Από την Ευρώπη ζητάμε να μην είναι πόντι η πιλάτη, να μην περιορίζονται σε κινήσεις συμβολισμού, να μην λένε σε εμάς άλλα, να μην λένε σε εμάς άλλα. Θα πω πραγματικά και εγώ δύο λεπτά, όπως ανεχθήκατε τον κύριο Βορύδη. Δεν τον ανεχθήκαμε, τον ακούσαμε με μεγάλη προσοχή όπως και εσάς άλλωστε. Και εμένα θα ανεχθείτε λοιπόν, αυτό λέω. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να ζητήσει η κυβέρνηση από την Ευρώπη συγκεκριμένα πράγματα. Να μοιραστούν τα βάρη από εγκαταστάσεις και κυρίως να τεθούν όρια από την Ευρώπη στην Τουρκία και για τον Εύρο αλλά και για την Κρήτη, για να το προλάβουμε, να μην τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Και να σας πω και πού βρίσκεται η βασική μου διαφορά. Συγγνώμη, η Κρήτη πού μπαίνει τώρα εδώ, γιατί ο σκακιστής, ετοιμάζει την επόμενη κίνηση και η γεωστρατηγική απειλή της Τουρκίας σε ό,τι μας αφορά δεν περιορίζεται στον Εύρο ή στα νησιά. Επεκτείνεται και στην Κρήτη. Μάλιστα. Η βασική μας διαφορά με τον κύριο Βορύδη, όμως, για να το πούμε, γιατί είναι η ιδεολογική διαφορά. Αυτό θα είναι λιγότερο από 45 λεπτά. Αυτό πώς θα το θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Κρήτη. Λέγοντας ότι αν το παίξετε σε δύο ταμπλό, αν υποστηρίξετε την Τουρκία στο Ιντλίπ και όχι εμάς στον Εύρο και στα νησιά, θα βάλουμε βέτο σε ό,τι ακολουθεί και σε ό,τι έρχεται. Δεν θα την υποστηρίξω στο Ιντλίπ, δεν νομίζω. Να το δείτε. Καλά, εντάξει. Δεν θα ήθελα, αλλά νομίζω. Η βασική μας διαφορά με τον κύριο Βορύδη, τώρα και εκείνο το αίτημα της δεξιάς που εκπροσωπεί, δεν θα έλεγα το ίδιο αν είχε απέναντί μου τον κύριο Δένδια, είναι ότι ο κύριο Βορύδη και το ρεύμα. Γιατί είναι υπαρκτή και θα το παραδεχθεί και ο κύριο Βορύδη. Τον οποίο σέβομαι ως ιδεολογικό αντίπαλο. Ο κύριος Βορύδης φοβάται την αποδυτικοποίηση της Δύσης. Για τον κύριο Βορύδη, ο αντίπαλος είναι οι μετανάστες περζέ. Φοβάται λοιπόν ότι θα καταληφθούμε από αυτό το κύμα, το οποίο θα αλλάξει τις αρχές μας και τις αξίες μας. Άρα. Γι' αυτό ο Όρμπαν, όταν εμείς αναστήλαμε για ένα μήνα το άσυλο. Άρα να μπουν μέσα. No, αυτή είναι η πεποίθηση. Αυτό δεν λέτε. Βλέπετε. Όχι, εσείς δεν λέτε αυτό. Και ρωτή, απαντήστε σε αυτό. Να μπουν μέσα. Λέω λοιπόν ότι προστατεύουμε τα σύνορα. Άρα γιατί κάνουμε όλη αυτή τη φασαρία. Στο μισό λεπτάκι, τι είπαμε. Γιατί αυτό που είπαμε είναι αυτό που κάναμε. Refugees welcome. Όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρομαι που το παραδέχεστε. Μισό λεπτάκι. Όχι, εκεί δεν ήταν νεολαία. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο. Θα κάναμε αυτό που κάναμε το 2015. Κρατήσαμε τον Εύρο κλειστό γιατί όταν έχεις μαζική προσπάθεια εισρωής στα σύνορά σου. Και πέρασαν 800.000. Και δέχεσαι και δέχεσαι. Και μετά μας μέσα τα σύνορα. Και μετά σας παρακαλέσω ότι επειδή έχω 30 δευτερόλεπτα μόνο προς τον κύριο Κανέλη. Στον κύριο Κανέλη. Γιατί προς στιγμή πρόμαξα ότι θα είναι ευχάριστο. Θα είναι ευχάριστο αυτό που θα ακούσετε. Και θα τοποθετηθεί ο κύριος Βορύδης.
Το 1973 ο Ζάνα Σπάγη δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα. Λοιπόν, πάμε στι Βρυξέλλε, κύριε Κατρούγκελ, δεν με βοηθάτε καθόλου. Έχω παράπονο. Πολύ, ναι. Γιατί εκεί θέλω να συζητήσω τον κύριο Βορύδη. Μετά, το μυθιστόρημα λοιπόν παρακαλώ, αυτό λέει. Θέλω να πάω στι Βρυξέλλε, διευκολύνεται με. Αν έχετε θα πάω στι Βρυξέλλε και αμέσω μετά θα σα δώσω το λόγο. Πάω στι Βρυξέλλε στον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, τον Υπουργό Αναπληρωτή Μετανάστευση και Ασύλου. Καλησπέρα, κύριε Κουμουτσάκε. Λοιπόν, σας είχα εκλάβους προαναγγείλει χθες, είπα οι αυριανοί μας καλεσμένοι που ήσασταν και χθες στην εκπομπή μας, άρα τώρα, εν πάση περιπτώσει, δικαιώνομαι. Πέστε μας τι έγινε στο Συμβούλιο, γιατί εδώ έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, και μια ζωηρή συζήτηση για το τι μπορούμε να περιμένουμε και τι μας δίνει μέχρι στιγμή η Ευρώπη, πέραν των χρημάτων και πέραν της ενίσχυσης της Frontex. Ναι, σας ακούμε. Ναι, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα ότι αυτό είναι ήταν ένα έκτακτο συμβούλιο. Σωστό. Που έγινε μετά από αίτημα της Επιτροπής και συγκεκριμένα του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά. Ήταν αφιερωμένη η συνεδρίαση αυτή μόνο στο θέμα που έχει προκύψει από την απαράδεκτη πολιτική της Τουρκίας να εκμεταλλεύεται την ελπίδα απελπισμένων ανθρώπων για να προσπαθήσει να κερδίσει γεωπολιτικούς στόχους εκβιάζοντας την Ευρώπη. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώθηκε στην κοινή δήλωση που υιοθετήσαμε μετά από μια μακρά συζήτηση και μια μακρά συνεδρίαση. Το κείμενο που υιοθετήθηκε αφενός δίνει πλήρη, συνολική και ισχυρή υποστήριξη και αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Αφετέρου, καταδικάζει την Τουρκία για αυτή την απαράδεκτη πρακτική που σας ανάφερα, που την θεωρεί και επικίνδυνη για την περιοχή. Από εκεί και πέρα επιβεβαιώνεται επίσης ότι όλα τα κράτη-μέλη θα στηρίξουν την Ελλάδα. Είχαμε 14 κράτη-μέλη. Συγγνώμη, θα στηρίξουν την Ελλάδα με ποιο τρόπο, κύριε Υπουργέ? Περιμένετε. Γιατί τα δύο πρώτα εγώ τα ακούω με πολύ προσοχή, ωραία είναι, αλλά είναι άνευ περιεχομένου. Πώς θα τη στηρίξουν λοιπόν? Ένα λεπτό. Όχι, μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε. Μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Δεν τα ισοπεδώνω, αλλά ευκολόγια έχουμε ακούσει πολλά. Και αυτό λοιπόν, που περιμένουμε είναι εξής. Και συγκεκριμένες πράξεις. Και ναι, νομίζω και λοιπόν, εσείς θα συμφωνήσετε μεταξύ μας ότι θέλουμε μία υποστήριξη και μία ελάφρυνση από το πρόβλημα το οποίο υφιστάμεθα εμείς ως Ελλάδα και κυρίως οι νησιώτες μας, να μην πω κατά αποκλειστικότητα. Απολύτως συμφωνώ μαζί σας. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι μόνο μία επίκληση λόγων, δεν μπορεί να είναι μόνο να εξαντλείτε τους καλούς λόγους είτε σε κινήσεις καλής θέλησης χωρίς περιεχόμενο. Όπως συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει περιεχόμενο, θα έλεγα ότι και η χθεσινή παρουσία των ηγετών των θεσμών των ευρωπαϊκών μπορεί να μην ήταν κάτι συγκεκριμένο ως προς το τι δόθηκε, αλλά ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και θα το δείτε, θα έχει επιπτώσεις και στο μέλλον αυτό το μήνυμα της χθεσινής παρουσίας όλων στα ελληνικά σύνορα, που ουσιαστικά εχθές έγιναν και πολιτικά ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά πέραν αυτού υπάρχει μια βοήθεια πρόσθετη βοήθεια 700 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το υπάρχει ξέραμε από χθες από την κυρία Φοντερ Λάιεν, μας το είπε από χθες. Αφήστε με λίγο να σας πω. Καλά, μην με στεναχωριέστε, λέω εγώ. Γιατί είμαι και μακριά και γίνεται... Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, υπήρξε επίσης η ενεργοποίηση της Frontex, η ενίσχυσή της. Η υπηρεσία ενίσχυσης του ασύλου επίσης είπε ότι θα διπλασιάσει την παρουσία της στην ενίσχυση της προσπάθειας που κάνουμε να δίνουμε γρήγορα άσυλα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πάνω από αυτά τα μέτρα της Κομισιόν υπήρξαν σήμερα 14 κράτη-μέλη τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα ενισχύσουν τεχνικά, οικονομικά και με τεχνοκράτες αλλά και με μέσα την προσπάθεια της Ελλάδας. Αλλά πλέον για πρώτη φορά υπήρξαν κράτη-μέλη που ανοιχτά είπαν ότι θέλουν να πάρουν ασυνόδευτα παιδιά, ασυνόδευτους ανηλίκους στις χώρες τους. Και αυτό δημιουργεί μια δυναμική... Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, ακούστε με. Επειδή αυτό είναι ένα θέμα που εμείς είχαμε την ευκαιρία στην εκπομπή να το συζητήσουμε αναλυτικά. Ασυνόδευτοι ανηλίκοι είναι, υπολογίζεται γύρω στους 5.000. Και αυτό το πράγμα δεν μετριέται με νούμερα, γιατί από μόνο του είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και δεν το αξιολογώ εγώ ως τέτοιο. Αυτό το οποίο λέγαμε και χθες που ήμασταν εδώ στην Αθήνα είναι το εξής. Κάναν άνθρωπο, δυστυχισμένο άνθρωπο,
κατετραγμένο άνθρωπο θα πάρουν αυτοί οι Ευρωπαίοι ή όχι? Αυτό είναι το δικό μου το ερώτημα, αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Παρακαλώ, μην θεωρήσετε την απάντησή μου υπεκφυγή. Με κανέναν τρόπο θα σας πω ότι η σημερινή συνεδρίαση και όλα αυτά τα οποία γίνονται αφορούν την παρούσα κατάσταση. Μάλιστα. Δεν είναι μια γενική ρύθμιση. Κατάλαβα τι λέτε. Για να υπάρχει κατανομή βάρους. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτή η συζήτηση θα γίνει μετεπιτάσεως στη διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει για τη νέα πολιτική ασύλου σε λίγες μέρες. Η οποία σε ποιο φόρουμ θα ξεκινήσει? Θα είναι στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών? Θα υπάρχει κάποιο έκτακτο συμβούλιο? Σε πού θα ξεκινήσει? Όχι, αυτή η πολιτική? Η έκτακτη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών θα εστιάσει στην πολιτική και γεωπολιτική πτυχή των εξελίξεων των τελευταίων ημερών, που συνιστούν πρωτίστως μια απειλή ασφάλειας για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και δευτερευόντως ένα μεταναστευτικό πρόβλημα. Απλώς έχει χρήση του μεταναστευτικού για να επιτευχθούν γεωπολιτικοί λόγοι από την Τουρκία, στόχοι από την Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό θα το εξετάσουμε. Αυτή η μεγάλη συζήτηση που μας περιγράφεται, πού θα ανοίξει? Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση που θα ξεκινήσει μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέσει τις προτάσεις της για το πώς θα αναμορφωθεί η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, ναι, που πράγματι έχει αποδειχθεί πλέον ότι δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Μιλάτε τώρα για το Δουβλίνο στην πραγματικότητα, έτσι? Γιώργος στην Γερμανική, ναι, Προεδρία. Το Δουβλίνο όπως το ξέραμε. Ναι, κύριε Κουμουτσάκο, ο κύριος Κατρούγκαλος θέλει να σας κάνει ένα ερώτημα. Θα μπορούσατε να απαντήσετε? Γιώργο, προφανώς είσαι μακριά. Απλώς αυτό που είπες τώρα θα γίνει στη Γερμανική Προεδρία. Είμαι μακριά, αλλά τόσο κοντά. Ξέρω ότι εσύ ειδικά δεν είσαι πολύ μακριά με τον τρόπο που νομίζουμε και εμείς ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, σε αντίθεση με άλλους στο κόμμα σου. Εννοεί τον κύριο Βορύδη που είναι. Θα το πω μετά, το είπα ήδη καθαρά, δεν λέω άλλο πράγμα. Θα το εξηγήσω. Εντάξει, τώρα δεν μ' αρέσει εμένα αυτό που κάνετε, αλλά είναι δικό μου θέμα και δική μου αισθητική άποψη. Αυτό που είπες είναι για τη Γερμανική Προεδρία, δηλαδή για τον Ιούνιο, ή προβλέπεις θα γίνει νωρίτερα αυτή η συζήτηση συνολική για το Δουβλίνο? Αυτή η συζήτηση συνολική για το Δουβλίνο θα εκκινήσει σύντομα, μπορεί και μέσα στο Μάρτιο. Δεν προβλέπω ότι μπορεί να οδηγηθεί σε τελικό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της Κροατικής Προεδρίας, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο. Διότι οι διαπραγμάτευση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άρα το δεύτερο εξάμεινο στη Γερμανική Προεδρία. Άρα του χρόνου. Και πιστεύω του ότι χρόνου. Αυτό θα γίνει, τουλάχιστον έχει πολλές πιθανότητες, πολύ περισσότερες πιθανότητες να κλείσει κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας. Και νομίζω ότι είναι και στόχος των Γερμανών αυτό, να το μπορέσουν να το πετύχουν στη διάρκεια της Προεδρίας. Λίγο το έχουν πει, λίγο το έχουν περιγράψει. Ναι, κύριε Κουμουτσάκο, σας ακούμε. Ένα σχόλιο στην παρατήρηση του κυρίου Κατρούγκαλου. Προσπαθώντας να διακρίνει τη δική μου θέση με του κυρίου Βορύδη ή άλλο. Κύριε Κατρούγκαλε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η Μεγάλη Βρετανία για να μπορεί να κατησχύει διαίρεσοντας άλλους. Δεν πρόκειται να διαιρεθούμε. Είμαστε απολύτως ενωμένοι. Έχουμε μία γραμμή, την καθορίζει ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του κόμματος. Ψάχνετε να βρείτε διαφοροποιήσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε μια εικόνα καταρχάς και έχουμε και μια εικόνα και της συνέχειας που αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως στην Αθήνα, ελπίζω. Υποθέτω ότι εσάς εκεί οι επαφές σας στις Βρυξέλλες συνεχίζονται και οι ζυμώσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, και το παρασκήνιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Στην διαίρεση, ναι, που αναφέρεται ο κ. Κουμουτσάκος, για να τα λύγουμε. Με βοηθήσετε, λέτε? Ναι, νομίζω ότι θα σας βοηθήσω. Αν είμαι βέβαιος ότι το χρειάζομαι. Αλλά... Όχι, δεν θα σας βοηθήσω. Απλώς το κάνω για να πάρω το λόγο, κύριε Μαρίδη. Ναι. Δεν προτίθεμαι να σας βοηθήσω, να πάρω το λόγο, προσπαθώ. Δεν έχει ανάγκη βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να με βοηθήσετε όμως εσείς να καταλάβω κάτι. Εμένα να με βοηθήσετε. Είχατε σήμερα μία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και βγήκε ένα πολύ εκτεταμένο κείμενο σε συνέχεια της χθεσινής συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού, που διαπιστώνω κάποια πράγματα τα οποία είναι ελαφρώς διαφοροποιημένα. Καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω εσάς, αυτό που βλέπουμε στον Εύρο τις τελευταίες ημέρες είναι μία προπαγάνδα πολέμου, έτσι όπως αναφέρεται το κείμενο της πολιτικής γραμματείας, και αυτό το καταλαβαίνω, okay, να είναι. Όντως, να έχει μεταφέρει η ελληνική κυβέρνηση στρατιώτες, αστυνομικούς στα σύνορα προκειμένου να στήσει ένα σκηνικό. Όχι, εργαλειοποίηση της Τουρκίας. Μισό. Όχι, αυτό ρωτώ. Αυτό καταλάβατε. Λέτε... Καταλάβατε κάτι λάθος, αυτό λέω. Το κείμενο της πολιτικής γραμματείας λέει ότι είναι αυτονόητη η φύλαξη, αλλά αυτό είναι μια προπαγάνδα πολέμου. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι προπαγάνδα πολέμου. Ωραία. Ένα.
Θα σας τα θέσω όλα μαζί για να. Είναι σχετικά όμως για να πάτε σε ένα. Απολύτως, απολύτως. Και επίσης το ίδιο κείμενο. Βγαίνει χτες ο Πρωθυπουργός, λέει, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ξανά κάνω το ίδιο λάθος. Λέει ότι θα βάλω πλάτη. Λέει ότι ζητεί συμβούλιο πολιτικών αρχηγών προκειμένου να συνεννοηθείτε. Και την ίδια στιγμή στο κείμενο της πολιτικής γραμματείας που βγάλατε πριν από λίγη ώρα, λέει ότι η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει περιθώρια έστω και για ελάχιστες συνενέσεις. Τι απ' όλα συμβαίνει. Καταλάβατε λάθος την απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτή είναι η εύκολη. Την έχω μπροστά μου. Μπορώ να σας τη διαβάσω για να μην. Ευχαριστώ. Θα είναι μακροσκελής όμως, οι τρεις σελίδες. Θα σας διαβάσω τα επίμαχα. Εμείς θέλουμε ενότητα. Η ενότητα προϋποθέτει ότι η Ευρώπη τίθεται ενώπιον των ευθυνών της και ότι αποσυφορούνται τα νησιά. Γιατί αποδυναμώνουμε το βασικό μας διαπραγματευτικό επιχείρημα απέναντι στην Ευρώπη που λέει δεν μπορεί να μας αφήσετε μόνους να γίνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών, όσο αφήνουμε τα νησιά να γίνουν αποθήκη ψυχών. Σας ρώτησα για την προπαγάνδα πολέμου, κύριε Κατρουγκάλη. Υπάρχει προπαγάνδα πολέμου εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης στα σύνορα. Είναι πολύ βαρύ, το καταλαβαίνετε. Και αν έχετε καταλάβει καλά, η αρχική ερώτηση της κυρίας Τρέμι ήταν πράγματι ως προς εκείνη την προπαγάνδα που μετατρέπει τα θύματα, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, σε θύτες. Που θέλει να κάνει τον Έλληνα να σκέφτεται ότι αν υπάρχει δεν είναι η Τουρκία. Να ανοίξουμε τα σύνορα να μπουν. Δεν είναι η Τουρκία. Ναι, ή όχι. Και μάλιστα ούτε καν η Τουρκία. Μα δεν απαντάτε τώρα στο βασικό θα σας απαντήσω να αντιμετωπίσουμε τώρα. Θα απαντήσω έχουμε 15-20 χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι πολιορκούν και πάνε από τους φράκτες. Θα μας πείτε ποια είναι η θέση σας γι' αυτό. Η θέση μας λοιπόν είναι. Να τελειώνουμε τώρα. Γύρω, γύρω και γύρω. Πείτε ότι θέλετε να ανοίξουμε τα σύνορα να ξεπερδέψουμε. Η θέση μας είναι απλή. Θα κάναμε ό,τι κάναμε και όταν ήμασταν κυβέρνηση. Μάλιστα, 800.000 πέρασαν. Να ανοίξουμε τα σύνορα. Τι μας λέει κλειστά τα σύνορα, κύριε Τσίπρα. Κύριε Βορύδη, ο κύριος Τσίπρας χθες στο Μπέγκα. Μα δεν καταλάβατε τι έχει γίνει. Ο κύριος Τσίπρας φοβήθηκε τις λαϊκές αντιδράσεις, είπε κλειστά σύνορα και τώρα φοβάται τις εσωκομματικές αντιδράσεις. Δεν καταλαβαίνετε τον τρόπο που πολιτεύονται. Κύριε Βορύδη, μου επιτρέπετε λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας χθες. Και συζητάμε για τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία έχει μια πακτωμένη θέση και όλοι υποστηρίζουμε μια συγκεκριμένη γραμμή. Δηλαδή κλειστά σύνορα, πράξη νομικού περιεχομένου, νομοθετικού περιεχομένου, κλειστά σύνορα δεν παίρνουμε τη ασύλου. Αυτά υπερασπιζόμαστε εμείς όλοι. Όλοι. Δεν υπάρχει διαφωνία. Πείτε μας τώρα τι κάνετε εσείς. Γιατί μας έχετε μπερδέψει, δεν καταλάβαμε τίποτα. Ή μάλλον καταλάβαμε. Απλώς δήθεν πήγαν να μας μπερδέψουν. Κύριε Βορύδη, αφήστε με να συντονίσω. Μα καταλάβατε τι έγινε από χτες. Κλειστά σύνορα μεν. Όχι στην πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Και τώρα. Και διεθνές δίκαιο. Και τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε για να τους πάρουμε μέσα. Μπορείτε να μας τα πείτε. Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Βορύδη. Λοιπόν, χθες ο κύριος Τσίπρας μας είπε, κύριε Κατρούγκαλε, και απευθύνομαι και στον Απόστολο, γιατί ήταν μια ψύχρεμη, εν πάση ματιά, με περιπτώσει ματιά δημοσιογραφική, και στον Ηλία και στην Κατερίνα. Μας είπε λοιπόν ότι βεβαίως καλώς κλείσαν τα σύνορα. Μας είπε επίσης ότι αυτό εσείς ως κυβέρνηση το είχατε κάνει και στο παρελθόν. Αυτονόητα. Το οποίο ειλικρινά εγώ αυτό δεν το γνώριζα. Ο Εύρος ήταν κλειστός. Ένα λεπτό, παιδιά. Ένα λεπτό. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Μας είπε επίσης ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται πάνω στον Εύρο. Είναι μια φιέστα. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε με τους εκπροσώπους των τριών Ευρωπαίων, των τριών κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμών στον Εύρο ήταν μια φιέστα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια στρατηγική. Και αν δεν θέλετε να το πούμε στρατηγική, επειδή ενδεχομένως είναι και πολύ βαρύ, τουλάχιστον μια τακτική κίνηση που σε κάτι αποσκοπούσε. Μας είπε επίσης ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει να βάλει πλάτη. Okay. Mm-hmm. Θέλει να βάλει πλάτη, θέλει να γίνει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Εγώ αυτά κατάλαβα. Ωραία. Από τη χθεσινή του συνέντευξη. Ένα λεπτό. Να ακούσω και αυτό τον κύριο Καρανέλη και να απαντήσω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Όχι, ένα λεπτό. Εγώ κατάλαβα ότι αυτά είπε ο άνθρωπος. Ο κύριο Τσίπρας επίση ζητάει. Ότι πρώτον είπε. Ένα λεπτό, Ηλία μου, να μου επιτρέψει να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Είπε δηλαδή πρώτον ότι καλώ καμωμένα αυτά που κάνατε. Δεν μ' άρεσε η φιέστα, διότι θεωρώ ότι έγινε για μικροκομματικούς και μικροπολιτικούς λόγους που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι σε τι συνίσταται η φιέστα, αλλά θα μου το εξηγήσει, υποθέτω. Και επίσης είπε ότι εμείς εδώ είμαστε να βάλουμε πλάτη και να πάμε όλοι μαζί. Ναι. Άρα, με τις προϋποθέσεις που είπε. Θα πίσω όμως ναι, όχι, όχι. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την απόφαση της πολιτικής γραμματείας, κύριε Κατρούγκαλε. Ο κύριος Τσίπρας λέει
ότι ακούστε με και μπας πιτός, κάντε να συνομιλούμε και να κάνετε ό,τι σας λέω εγώ. Μα ο κύριος Τσίπρας δεν κυβερνάει. Και δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι αντιπολίτευση. Δεν είναι λογικό. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Αυτό είπε όλα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η δική σας η πολιτική είναι λίγο αδύναμη και θα την ήθελα λίγο πιο δυναμική. Στη βάση που είναι ένα πόλεμο που λέμε. Που είναι ένα πόλεμο που λέμε και στα ελληνικά. Δεν δίνει ένα πόλεμο. Όργα μου δεν δίνει κανένα point. Ένα εδώ. Κανένα point δεν δίνει. Με συγχωρείτε, έχει το λόγο συνέχεια. Δεν δίνει κανένα point. Μα συντονίζω. Συντονίζω. Αντιληφθεί, συντονίζω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω το εξής. Ότι αυτό είναι μία άποψη. Η άποψη ότι δηλαδή εσείς τα κάνετε λίγο χαλαρά. Και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να τα κάνετε λίγο πιο δυναμικά, είναι κάτι που θα μπορούσε να μπει ως αντικείμενο συζήτησης μεταξύ μας, να πούμε όλη την άποψή μας. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Χαλαρά, λοιπόν, όχι ως προς τον Εύρο. Επιτρέψτε μου όμως. Επιτρέψτε μου. Όχι ως τον Εύρο, σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα σύνορα προστατεύονται. Το κάναμε, ο Εύρος ήταν πάντα κλειστός. Τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι ζήτημα διαβάθμισης. Ότι ήταν λιγάκι πιο χλιαρή η Νέα Δημοκρατία και εμείς είμαστε πιο θερμοί. Είναι εντελώς διαφορετική. Το, λίγο... το κατάλαβα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω τι είπε. Αυτό που είπα και εγώ προηγουμένως. Ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την Ευρώπη να φύγει από τις ευθύνες της. Και δεν χρειαζόμαστε απλώς κινήσεις συμβολισμού, υποστήριξης. Θα σας δώσουμε χρήματα, θα σας δώσουμε κουβέρτες, θα σας δώσουμε λεφτά. Άντε να πάρουμε ίσως και 5.000 ασυνόδευτα. Πρέπει να σταλεί μήνυμα στην Τουρκία ως εδώ. Σαφές. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο Εύρος, είναι και η Κρήτη. Και δεύτερον, να μοιραστούν τα βάρη ισότιμα στην Ευρώπη. Αυτό δεν γίνεται. Μου έστειλε μόλις τώρα ο κύριος Αμανατίδης ότι στη συνάντηση της ΚΕΠΑ, κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που έγινε στο Ζάγκρεπ, ξεκαθάρισε η κροατική προεδρία ότι δεν ανοίγει θέμα Δουβλίνου κατά τη διάρκεια τη δική της προεδρίας. Mm-hmm. Άρα όλα θα ανοίξουν από τον Ιούνιο και μετά. Εδώ πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο κύριος Κουμουτσάκος είπε ότι μπορεί να αρχίσει. Εντάξει, ήθελε να διαφυλάξει κάτι. Σας λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ανέχεται ότι τα ουσιώδη θα γίνουν μετά τον Ιούνιο, όταν θα έχει πλήρη εξέλιξη το σχέδιο Ερντογάν. Mm-hmm. Και όταν λέω λοιπόν ότι βλέπω μια σαφή διαφοροποίηση ακόμα και στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, το λέω γιατί αυτά που άκουσα σήμερα από τον κύριο Δένδια δεν είναι αυτά που ακούω από τον κύριο Βορύδη. Θα σας πω αυτό που αναφερόμουν προηγουμένως για να καταλάβουν όλοι οι τηλεθεατές μας. Για το τι μιλάμε. Τι ακούσατε από τον κύριο Δένδια, κύριε Κατρούγκαλη. Όσοι εντοπίζουν, θα με επιτρέψετε να τελειώσω. Όχι, κύριε Κατρούγκαλη, μια διευκρίνηση για να παρακολουθούν οι τηλεθεατές. Υποθέτω ότι αναφέρεστε στην ενημέρωση που έκανε ο κύριος Δένδια σήμερα. Ναι, εντάξει, να το εξηγήσω. Και στο γενικό δημόσιο λόγο του κύριου Δένδια. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας θεωρεί θύματα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Δεν θεωρεί ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Το ρεύμα της δεξιάς, στο οποίο ανήκει ο κύριος Βορύδης, είπα και προηγουμένως και ο άνθρωπος προς τιμή του δεν το αρνήθηκε. Θεωρεί τους ίδιους τους μετανάστες απειλή για τη Δύση. Το βιβλίο του Ρασπάγη, στο οποίο αναφέρθηκα ήδη από το 1973, έχει την εξής πλοκή. Φεύγουν δεκάδες πλοία από την Ινδία με εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια μετανάστες. Αποβιβάζονται στη Γαλλία και επειδή η Γαλλία δεν τα αντιμετωπίζει με τα όπλα, καταλαμβάνουν τη Γαλλία, βιάζουν τις Γαλλίδες και γίνονται το νέο καθεστώς. Αυτό το αφήγημα είναι το αφήγημα της alt-right, πιο εξευγενισμένο, αλλά σε αυτή τη βάση. Και εκείνο ο κίνδυνος που είπατε. Αυτοί που οργανώνουν μιλίτσιες στον Εύρο, αυτοί που θέλουν να στρέψουν τους Έλληνες απέναντι στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, είναι θύμα αυτής της λογικής. Και αυτό κατήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη θεσινή συνάντηση. Ότι άλλο είναι το εθνικό συμφέρον και άλλο να κάνουμε τους Έλληνες ξενόφωνες. Κύριε Κατρούγκαλα, απάντησε σε μια απλή ερώτηση. Πολύ απλή. Είναι 15.000 άνθρωποι εκεί. Να τους ανοίξουμε την πόρτα να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου. Είπαμε ότι είναι αυτονόητο. Γιατί ο κύριε Κατρούγκαλη, ο Ζάρας πάει, τι έγινε τώρα. Πρέπει όμως να υπάρχει. Τι έγινε ο Ζάρας πάει. Πρέπει να υπάρχει. Εσείς είστε μαζί με τον Ζάρας πάει ή όχι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν, ότι πρέπει, λέει, το διότι... όχι να μην τους ανοίξουμε την πόρτα. Βορύδη, εσείς λέτε να τους ανοίξουμε την πόρτα. Ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός. Ας το νομικό πολιτισμό τώρα. Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Και εσείς θέλετε να μας βγάλετε. Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Λέω, λοιπόν, εγώ είμαι κακός άνθρωπος και θέλω να κάνω όλα αυτά τα κακά. Εσείς πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Εσείς πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, τους χαρακτηρισμούς έτσι τους αποκρούμε. Είναι σαφές. Αλλά πάμε τώρα στο εξής. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τώρα τις θεωρίες. Να ανοίξουμε. Κύριε μου, έχουμε 15.000. Με αυτό δεν είναι να ανοίξουμε να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου.
Ναι ή ου. Τα σύνορα... Μα είναι τόσο εύκολο και απλό. Τόσο απλό είναι. Και ανέκαθεν είπαμε ότι όλοι προστατεύουν τα σύνορα. Αλλά και πρέπει ταυτόχρονα όσοι έχουν ανάγκη, όσοι είναι πρόσφυγες, να μπορούν να επιβάλλουν τις αρχές. Για να δούμε λοιπόν, δύο λεπτά, με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Για να δούμε κύριε, αν αυτοί είναι πρόσφυγες ή δεν είναι, ή είναι παράνομοι μετανάστες ή δεν είναι, πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα και να υποβάλουν αίτηση. Αλλιώς τι θα κάνουμε, τους κοιτάμε από απέναντι και να το κρίνουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα. Να την ανοίξουμε την πόρτα. Κύριε Βορύδη, στα νησιά έφτασαν. Α, στα νησιά. Στο Νέκρο. Να τους ανοίξουμε την πόρτα. Τα νησιά τα έχετε ξεχάσει. Την πόρτα να την ανοίξουμε. Πάμε και στα νησιά. Λέω και κατά νησιά. Όχι, δεν... Η κυβέρνηση το ίδιο λέει και κατά νησιά. Ακριβώς, και το ίδιο. Ακριβώς, τα σύνορα είναι κλειστά και στα ακριβώς, νησιά και στον Εύρο. Και όποιος τα παραβιάζει, 2000... κάνει κάτι παράνομο, ωραία. Δεν δεχόμαστε την αίτησή του, δεν επεξεργαζόμαστε τις ασύλου, δεν τους καταγράφουμε, θα επαναπροωθούνται άμεσα. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Εσείς τώρα που μας είπατε όλα αυτά τα ωραία για το Ρασπάι, τι λέτε, καλά κάνει η κυβέρνηση ή κακά κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι 2000... Μπορούμε να τελειώσουμε αυτό. Ναι, ευχαριστώ, θα σας απαντήσω. Επείτε μου όμως ένα νέο. Τα σύνορα... Μα είναι τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο είναι και θα σας απαντήσω. Τα σύνορα πρέπει να είναι κλειστά. Οι 2000 άνθρωποι, άρα, που, είναι, οι 2000 άνθρωποι που είναι στα νησιά πρέπει να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Γιατί άρα, αυτό είναι άρα, κακά κάνουμε. Άρα κακά κάνουμε. Αυτοί που είναι ήδη στα νησιά σας λέει. Πάντως, κύριε Αντρέμι, έρχεται κάθε μέρα, αυτή είναι η απόπειρα που κάνει η Τουρκία. Και, στην, και στον Εύρο και στα νησιά. Έρχονται κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό θα είναι το πραγματικό. Η ερώτηση Brexit, λοιπόν, γιατί μας κοιτάξτε, πάρει τώρα την μπάλα στην κερκίδα να συζητήσουμε για τον δυτικό πολιτισμό και το έτσι και το αλλιώς. Εγώ λέω κάτι απλό. Μα αν θέλετε να συζητήσουμε με συνέπεια σε αυτό, με συνέπεια. Τότε πείτε μου το εξής, για να είστε συνεπείς με αυτά που λέτε. Ναι, ναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί απειλούν οποιονδήποτε. Θεωρώ ότι είναι κατατρεχόμενοι και κατατρεγμένοι άνθρωποι. Δεν είναι. Μάλιστα. Είναι. Πρέπει δεν λοιπόν είναι. Να τους ανοίξουμε την πόρτα μας, όχι, να έρθουν μέσα. Αυτό δεν το είπα. Αυτό λοιπόν, τότε γιατί όχι. Γιατί, άμα Βορύδη, έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, μόνο, πώς καταλήγει στο όχι. Μόνο ο Όρμπαν λέει ότι πρέπει να έχουμε γενικά κλειστή κύριε πόρτα. Κατρουγκαλέ. Όλοι οι άλλοι στην Ευρώπη εγώ λένε δεν ότι πρέπει να σεβόμαστε τη συνθήκη της Γενέβης. Δεν μπορεί να λέτε και τα ίδια. Συγχωρέστε με. Δεν μπορεί να λέτε και τα δύο. Δεν μπορεί να λέτε και τα δύο. Δηλαδή και αυτό είναι ενταγμένο στη στρατηγική του Ερντογάν. Και ταυτόχρονα τώρα. Πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα. Δεν γίνονται και τα δύο. Μα δεν γίνονται και τα δύο. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτοί είναι, κύριε Αντρέμι, έχουν εμπλακεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δυστυχώς κάνουν μικροπολιτική σε ένα μεγάλο και σπουδαίο και κρίσιμο εθνικό θέμα που έτσι το αντιλαμβάνει το ελληνικός λαός. Και αντί να κάτσουν υπεύθυνα και σοβαρά, να πάρουν όποια θέση τους αρέσει. Όποια θέση τους αρέσει. Θέλουν να πούνε ότι το σωστό για τη χώρα είναι να ανοίξει την πόρτα της και να μπουν όλοι μέσα. Πείτε το, αδερφέ, να τελειώνουμε. Θέλετε να πείτε ότι όχι, δεν πρέπει να μπουν μέσα. Αυτό που λέμε εμείς. Πείτε το επίσης να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Μόνο ο Όρμπαν τούτο... λέει αυτό που λέτε εσείς. Μόνο ο Όρμπαν. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει η κυβέρνηση, κυρία Τρέμι, το λέει μόνο ο Όρμπαν. Δεν το λένε όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι ήρθαν, υποστηρίζουν την Ελλάδα, δήλωσαν ότι καλά κάνει η Ελλάδα, δήλωσαν ότι καλά κάνει που έκλεισαν τα σύνορά της, δήλωσαν και ενέκριναν και πήραν θέση για την πράξη του κομβενικού περιεχομένου. Καταλάβαμε όλοι. Κύριε Κανέλη, εσείς είσαστε. Καταλάβαμε όλοι. Μια μικρή παρατήρηση. Είπατε ότι τα βάρη στην Ευρώπη. Είδαμε την τελευταία τριετία το πώς ακριβώς έγινε αυτή η κατανομή. Πόσο δύσκολη ήταν η διαχείριση όλου αυτού του ζητήματος. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είχαμε μια κρίση μπροστά μας και αυτή την κρίση κλήθηκε να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η ελληνική κοινωνία έδειξε τον ανθρωπισμό της σε όλη τη διάρκεια της κρίσης αυτής της προσφυγικής από το 2015. Τώρα νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο σημείο υπάρχει μια κοινή γνώμη η οποία συμφωνεί με το κλείσιμο. Επιμέρους κριτική μπορεί να ασκηθεί. Με την αποσυμφόρηση των νησιών, θεωρείτε ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κοινή γνώμη. Συμφωνεί. Αυτό ζητάμε. Συμφωνούν οι ισότητες. Δεν συμφωνούν πολλοί δημοτικοί άρχοντες της Νέας Δημοκρατίας και προτίμησε η Νέα Δημοκρατία να θυσιάσει τα νησιά για τους δημοτικούς άρχοντες. Γιατί αλλιώς ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας τον Οκτώβριο στον κ. Βαρουφάκη, δέχτηκε 20.000 να μεταφερθούν από τα νησιά στην Ανατολή. Συγγνώμη, κάτι γίνεται. Για ξαναπέστε το αυτό. Γιατί έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή. Δεν σας άκουσα.
καλά. Η ποιητική του ουμανισμού για να εξηγήσουμε τι σημαίνει σύνορα. Αυτό... Θέλει μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση, πολύ εξειδικευμένη συζήτηση, αλλά όχι αυτή την υποτιθέμενη μελήρητη συζήτηση που επικαλείται. Όσοι ήρθαν, δηλαδή εκείνοι, ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Μηταράκης, σας το βάζω στη συζήτηση. Ανακοίνωσαν ότι όσοι ήρθαν τις τελευταίες μέρες, υποθέτω θεωρούμε ότι ήρθαν παράνομα στην Ελλάδα, θα μεταφερθούν σε κέντρα στις Σέρες και πού αλλού παρακαλώ, και στην Αττική. Δηλαδή σε κλειστά κέντρα στις Σέρες και στην Αττική. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε από κυβερνητικές πηγές. Όχι, δεν είναι κυβερνητικές πηγές, είναι κυβερνητικές δηλώσεις, φαντάζομαι. Μόλις τελειώσουν οι 30 μέρες αναστολής του ασύλου, αυτοί που θα είναι ακόμα εδώ, προφανώς, θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν άσυλο. Αίτηση ασύλου. Αυτοί που μπήκαν παράνομα, όχι από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι σαφές. Είναι απολύτως σαφές. Είναι απολύτως σαφές. Αυτό είναι απολύτως παράνομα. Είναι απολύτως σαφές. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί είναι σημαντικό για τη συζήτηση που κάνουμε και για όσα έχουν προηγηθεί στη διαχείριση του Μύζωνος αυτού του προβλήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται το διαχωρισμό μετανάστη και πρόσφυγα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την αίτηση ασύλου. Γιατί αν δεν την έχουμε, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος δεν είναι μετανάστης. Ναι. Ούτε με το μάτι, ούτε με το ζύγι. Ξέρουμε ποιος είναι μετανάστης. Είναι καθαρό όμως για εσάς ότι υπάρχει διαφοροποίηση. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι καθαρό. Γιατί όταν δεν επιτρέπεις καθόλου να υπάρχει αίτημα ασύλου, δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στον πρόσφυγα και στον μετανάστη. Εννοείται σε αυτό το διάστημα. Μα δεν είναι αυτό το διάστημα, είπε ο κ. Βορύδης και μετά. Αυτό είπε μόλις τώρα και δεν είναι απολύτω υπάρχει νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κατρούγκαλε, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Κατρούγκαλε, βοηθήστε με. Μετά το λόγο να πω μετά θα πάμε σε άλλο θέμα. Που λέει τα αντίθετα από αυτά που λέει ο κ. Ζωρίδης. Πάμε σε άλλο θέμα μετά. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα. Να επανέλθουμε στην εκπομπή μας, στη συζήτησή μας και να αλλάξουμε κεφάλαιο, να πάμε στον κορονοϊό. Τα 30 δεύτερα μου πίνουν και τον κορονοϊό. Η Νέα Δημοκρατία πέρασε τον Νοέμβριο ένα νόμο που μεταφέρει κοινοτική οδηγία. Εκεί λέει ρητά στο άρθρο 46 ότι δεν μπορεί να στερηθεί κάποιος του δικαιώματος διεθνούς προστασίας, ασύλου δηλαδή, μόνο και μόνο επειδή εισήλθε παράνομα στα σύνορα. Η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε τον Νοέμβριο. Ναι, άλλαξαν συνθήκες, θα σας απαντήσει ο κύριος Βορύδης. Για την κοινωτική... οικονομία της συζήτησης το λέω, όχι ότι το πιστεύω, αλλά επειδή φαντάζομαι τι θα σας πει, για να πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ. Δεν μπορούσε να προβλέψει τον Νοέμβριο ότι ερχόταν. Και με ήταν πράξη, κάτι χωρίς πρόβλεψη. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορούσε. Θα σας απαντήσω και κάτι γενικότερο. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη οι περίφημοι δικαιωματιστές υποχωρούν ατάκτως. Απέναντι στην Νέα Δεξιά που είχε τις απόψεις. Όχι μόνο πολιτικά, αλλά και νομικά. Γιατί στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα καινούριο νομικό περιβάλλον που προσπαθεί να βρεθεί σε αντιστοίχηση με αυτό τις κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις που διαμορφώνουν ευρύτερα ένα καινούριο πλέγμα. Αυτό το μείζον διακύβευμα. Αυτό παραδείγματος χάρη. Αυτό παραδείγματος χάρη, κύριε Κατρούγκαλη. Ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός απέναντι στην απειλή της alt-right. Όλα είναι ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός. Όχι. Και η υπεράσπιση των συνόρων μας ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός είναι. Θέλετε και ο σεβασμός του δικαίου ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός είναι. Και επιτρέψτε μου κάτι ακόμα. Και ο σεβασμός της ταυτότητας ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός είναι. Όλα ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός. Δεν θέλω να επιτρέψω τίποτα. Η λογοτεχνία στην οποία σας αρέσει να καταφεύγετε επί της ουσίας αυτό το διάστημα έχει κυρίαρχους εκφραστές πρόσωπα όπως ο Ελμπέκ. Σας θυμίζω την υποταγή. Σωστά. Λοιπόν. Ο Γκράμψη έλεγε ότι μπορούμε να βρούμε περισσότερα δείγματα στη λογοτεχνία για την ηγεμονία. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη σύγκρουση στην Ευρώπη. Στην οικονομία μεταξύ του νεοφιλελευθερισμού και της κοινωνικής Ευρώπης και στα θέματα ιδεολογίας ανάμεσα στην alt-right και στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Εκείνη η αλήθεια. Ναι. Και ο μόνος που είναι μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη είναι ο κύριος Όρμπαν. Διαβάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό λάθος τα πράγματα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Αλλά γιατί, προσέξτε, εκείνο το οποίο πρέπει να εξηγήσετε στον εαυτό σας είναι γιατί στην πραγματικότητα βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δυσχερή αντινομική θέση πολιτικά. Από τη μια μεριά να λέτε μπράβο, καλά έκανε ο Μητσοτάκης και έκλεισε τα σύνορα, και από την άλλη μεριά να λέτε κακά κάνει ο Μητσοτάκης που ψήφισε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί και από τη μια μεριά να λέτε όχι, δεν υπάρχει γιατί κανένα πρόβλημα να έρθουν και να του υποδεχτούμε. Να έρθουν και να του υποδεχτούμε, αλλά από την άλλη μεριά καλά κάνατε και κλείσατε τα σύνορα. Αυτό ο Άρες Μάρες Κουκουνάρες στην πραγματικότητα φανερώνει το πώς εσείς δεν μπορείτε να αντιστοιχηθείτε πια με αυτό το οποίο είναι το κοινωνικό μέτρο, η κοινωνική ανάγκη και η κοινωνική προσταγή. Κύριε Βορύδη, κύριε Κανέλη μου, κορονοϊός, παρακαλώ, παρακαλώ πολύ, βοηθήστε. Θέλω να πω, δεν είναι ηρωνία να θέλει να νουθετήσει την κυβέρνηση
πώς πρέπει να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, ενώ έχει διαφορετικές αντιλήψεις από αυτές που έχει η κυβέρνηση. Μάλιστα, αυτό λοιπόν, ας μην ανοίξουμε. Ας μην ανοίξουμε. Όχι, κύριε Κατρογαλέ. Μπορούμε να έχουμε ενότητα στη βάση του εθνικού συμφέροντος. Φτάνει να μην επικρατούν απόψεις που δεν είναι πατριωτικές, αλλά που είναι ουσιαστικά ξενοφοβικές και πολεμικαπηλικές. Μάλιστα, λοιπόν, τελεία. Οι απόψεις της κυβέρνησης έχουν εκφραστεί με την πρακτική της στην κυβερνητική. Επ' αυτού πρέπει να τοποθετηθείτε. Στα νησιά και με τα ΜΑΤ. Η απάντηση λοιπόν επί του συγκεκριμένου. Στα νησιά και με τα ΜΑΤ. Θα συζητήσουμε και για τα ΜΑΤ, θα συζητήσουμε και για τα κλειστά κέντρα. Δεν θέλουμε να συζητήσουμε για τα κλειστά κέντρα, θα συζητήσουμε για ό,τι θέλετε. Mm. Όμως, αυτή τη στιγμή το μείζον, διότι αυτή είναι η συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδος. Η συζήτηση της τρέχουσας εβδομάδος είναι ότι έχουμε το οργανωμένο σχέδιο Ερντογάν. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν δεν σας ακούμε. Μας ακούτε για την Ευρώπη. Ακούμε ότι κάνουμε επικοινωνιακή προπαγάνδα όταν φέρνουμε τους ηγέτες της Ευρώπης στα σύνορα για να διακηρύξουν ότι είναι. Α, αφήστε να το δούμε. Γιατί βιάζεστε. Γιατί έχετε καταλήξει ήδη. Γιατί έχουν μια άλλη άποψη για τον τρόπο με τον οποίο. Γιατί το συστήσαμε διεξοδικά. Για τη διεθνοποίηση. Επιτρέψτε μου. Κύριε Βορύδη. Μας λέγανε για τη διεθνοποίηση. Για λεπτά, κύριε Βορύδη. Με συγχωρείτε. Και ήρθαν οι ηγέτες της Ευρώπης στα σύνορα. Αυτό δεν είναι διεθνοποίηση. Αφήστε μου να συντονίσω. Είναι επικοινωνία αυτό. Λοιπόν, λήξη συζητήσεως. Πάμε στον κορονοϊό. Σύνδεση με την Κατερίνα Πλατή. Εγώ θέλω να ζητήσω καταρχάς ένα σχόλιο από τον κύριο Βορύδη, ο οποίος έχει διατελέσει και υπουργός Υγείας, και να σας ρωτήσω το εξής, που είναι περισσότερο επιχειρησιακό βέβαια. Εάν κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε με βάση τα τελευταία δεδομένα και κυρίως αυτό το κρούσμα το οποίο δεν το διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για μια σειρά από λόγους, δεν συζητάμε τώρα που βρίσκονται οι ευθύνες. Αν θα έπρεπε ενδεχομένως να είμαστε μπροστοβαρείς, δηλαδή να πάρουμε περισσότερα προληπτικά μέτρα και να μην πάμε στη λογική της Ιταλίας, η οποία τα πήρε αποστεριόρι, τα πήρε δηλαδή αφού διωγγώθηκε το πρόβλημα. Μια σκέψη κάνω. Κοιτάξτε, το κρίσιμο εδώ για να μπορέσει να πάρει οποιοδήποτε κάποια πολιτική απόφαση, γιατί τώρα αφού επικαλείστε την προηγούμενη μου ιδιότητα, να σας πω λίγο το μηχανισμό. Όταν έχεις να πάρεις τέτοιες αποφάσεις, το βασικό είναι να σου κάνουν μία πρόταση οι ειδικοί, οι επιστήμονες. Ναι. Αυτή... Γιατί άκουσα τον κύριο Μόσχελο σήμερα, έκανε μια ανάρτηση που έλεγε καλό θα ήταν να κλείσουν τα σχολεία. Αυτό είναι μια κλιμάκωση που δεν χρειάζεται να μας βάλει απαραίτητος σε ανησυχία. Μπορεί ενδεχομένως στο προληπτικό κομμάτι να αποδειχθεί μια πολύ σοφή κίνηση. Γι' αυτό το λέω. Το συζητάμε τώρα έτσι. Πάω λίγο τώρα ξανά στο διαδικαστικό, χωρίς να αποφύγω την ερώτηση. Το διαδικαστικό ποιο είναι? Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επιτροπή, στην οποία, επειδή ξέρω τα πρόσωπα, έχουν μαζευτεί ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα από πλευράς επιστημονικού δυναμικού. Ναι. Αυτό έχουμε. Λοιπόν, το καλύτερο που έχουμε είναι σε αυτήν την επιτροπή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα μας λένε διάφορα πράγματα, θα λένε στον Υπουργό διάφορα πράγματα για τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει πάντοτε να γίνεται μια στάθμιση, την οποία εγώ τη θεωρώ μια ρεαλιστική και πραγματική στάθμιση, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει σε κάθε μέτρο δημόσιας υγείας το οποίο πρέπει να παίρνεις. Ούτε μπορείς να είσαι, ας το πω αυτό που εγώ θα συμφωνήσω, πρέπει να είσαι proactive, πρέπει να δράς προληπτικά, αλλά πρέπει να το κάνεις με ένα μέτρο, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε τέτοιου είδους κίνηση έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις και επηρεάζει τη λειτουργία. Την οικονομία, θα έλεγα. Εντάξει, την οικονομία, αλλά και στην ψυχολογία ενδεχομένως και στην καθημερινότητα, αλλά και στην οικονομία. Θέλει μία στάθμιση και εκεί πρέπει να συνδυάσει, κατά τη γνώμη μου, η πολιτική ηγεσία κάθε φορά αυτό που τις λέει οι επιστήμονες ως ένα κίνδυνο και από εκεί και πέρα να γίνεται μία στάθμιση με, αν θέλετε, των μέτρων που πρέπει να παρθούν με τις επιπτώσεις και τους κινδύνους. Ναι, αυτή εγώ είναι... σας ρωτήσα αν πρέπει να είμαστε εμπροστοβαρείς ή όχι, με δεδομένο ότι όντας μάλλον, κάποιος εμπροστοβαρείς ναι, έχει οικονομικά αρνητικά αποτελέσματα, αυτό είναι προδεδομένο. Μάλλον ναι, μάλλον ναι, αλλά πάντοτε εξαρτάται και το τι σημαίνει ακριβώς αυτό που λέμε. Δηλαδή το εμπροστοβαρείς, τι σημαίνει? Σημαίνει παραδείγματος χάρη ότι θα απαγορεύσουμε το να κινούνται οι άνθρωποι με μέσα μαζικής μεταφοράς? Έχει μεγάλη επίπτωση αυτό. Όχι, αυτό σημαίνει... είναι παραπέρα. Έτσι, εγώ σας σημαίνει, ξέρω εγώ, να κλείσουμε στα σχολεία κάποια στιγμή. Σχολεία και ας πούμε, η Ιταλία σήμερα λέει σχολεία, πανεπιστήμια, μουσεία κτλ. Δεν σημαίνει αυτό time out σε ό,τι αφορά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Κύριε Κατρούγκαλη, για απλώς αυτονόητα, είναι προφανές ότι ακολουθούμε τους ειδικούς ως πολιτική ηγεσία κάθε Υπουργείου. Υπάρχουν όμως ορισμένα αυτονόητα. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε ένα λάθος στο σωτηρία, παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να μην ξαναγίνει το λάθος. Και έγινε χειρότερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Το δεύτερο είναι ότι όταν παίρνουμε μια απόφαση, ακόμα και αν είναι δύσκολη απόφαση,
προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε. Δεν ήταν εύκολη απόφαση να μην γίνουν τα καρναβάλια. Δεν θέλω εγώ να κάνω εύκολη αντιπολίτευση. Αλλά από τη στιγμή που πάρθηκε, έπρεπε να εφαρμοστεί ή να μην πάρθει, αν θεωρούσαμε ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί. Αυτά πρέπει να τα πετύσει κανείς από μια κυβέρνηση. Θα πρέπει όμως η πολιτεία να δώσει την οδηγία. Έγιναν στην Πάτρα, έγιναν στην Κρήτη και έγιναν και στην Ήπειρο. Δεν θα έπρεπε, κύριε Κατρούγκαλη, η πολιτεία να δώσει την οδηγία. Αυτό νομίζω είναι το δεν πληρώνω. Αυτό θα λέω. Μισό λεπτάκι. Εγώ θα δικαιολογήσω μια κοινωνική αντίδραση, αλλά δεν θα δικαιολογήσω την ανευθυνότητα ανθρώπων. Αλλά πέρα την ανευθυνότητα αυτών που παραβίασαν την παραβίαση, εάν πει την απαγόρευση, εάν η κυβέρνηση πίστευε ότι καλώ την έθεσε, έπρεπε να την υπερασπίσει. Διαφορετικά γιατί την έθεσα. Δεν είναι κάτι αυτονόητο. Δεν είναι καρναβαλιστές, κύριε Κατρούγκαλη. Μα μισό λεπτάκι, μου λέτε, μου φαίνεται, επειδή μου φάνηκε αυτονόητο αυτό που είπα. Και δεν αντέδρασε ο κύριος Βορύδης. Αντιδράτε εσείς λέγοντας ότι σε μία απόφαση. Παίρνω μία απόφαση για να μην την εφαρμόσουμε. Να συμφωνεί σε κάτι μαζί σας. Το θέμα είναι να συμφωνούμε στο αυτονόητο. Με ποιο τρόπο, κύριε Κατρούγκαλη. Με ποιο τρόπο, κύριε Κατρούγκαλη. Όφιλε να πει ότι αυτό πρέπει να γίνει στους πολίτες και από εκεί και πέρα. Ήταν από εκεί και πέρα, γιατί ποτέ, μισό λεπτάκι, ίσως δεν ξέρετε, ότι η πράξη αυτή νομοθετικού περιεχομένου είχε απειλή φυλάκισης. Αν ήταν μια απλή σύσταση, μην κατεβείτε. Οι οργανωτές ήταν οι οργανωτές των ομάδων. Αν η ιδέα της κυβέρνησης ήταν να δώσει μια σύσταση, είναι κακό πράγμα, μην κατεβείτε, θα κολλήσετε. Έπρεπε να κάνει αυτό. Εδώ λέμε γιατί πήγαν τα μάτια στη. Κύριε Γαλανού, μην γίνεστε νεοδημοκρατικότεροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι καλή ιδέα. Υπάρχει εδώ υπουργός της. Ρωτώ. Που δεν αντέδρασε. Αυτό να προβληματίσει εσάς, όχι εμένα. Λοιπόν, εγώ θα σας καλώ να φιλοσοφήσουμε αντί να προβληματιστούμε. Ίσως στον κύριο Βορύδη, αν νομίζω ότι υπερασπίζεται. Με λιγότερο καλό τρόπο από εσάς. Τη λογική προσπαθώ να υπερασπιστώ, κύριε Κατρούγκαλη. Είναι εναντίον τη λογική ο κύριος Βορύδης. Όχι, εσείς με αυτό που είπατε. Εντάξει, οκ. Κύριε Κατρούγκαλη, υπερασπίζει Βορύδη. Αυτό είναι στα αυτονόητα. Μα μισό λεπτάκι. Είναι προφανές ότι όταν ήταν υπουργός ο άνθρωπος θα προσπαθούσε να μην κολλήσει ο κόσμος. Και εγώ, αν ήμουν υπουργός, το ίδιο θα έκανα. Και θεώρησε ότι λοιπόν θέματα εκτός ιδεολογίας και θέματα που η λογική λέει τα αυτονόητα. Και τα δύο αυτονόητα που είπατε δεν τα αφήσουν. Ο κόσμος αντέδρασε. Ο κόσμος δεν υπήκουσε. Εντάξει. Το γιατί δεν υπήκουσε είναι μια ιστορία από μόνη τη. Η οποία είναι θέμα συζήτηση πολύ σοβαρό. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η κουλτούρα. Δεν υπακούω στους νόμους. Δεν μ' αρέσουν οι νόμοι, άρα τους γράφω τα παλαιότερα των υποδημάτων που. Δεν με βολεύουν ιστορίες κτλ. Άλλο για παραστάσεις, άλλο να φτύνουμε κάτω. Κύριε Κατρούγκαλε, εγώ αυτό ειλικρινά το θεωρώ πολύ σοβαρό αντικείμενο συζήτησης και θα ήθελα στο μέλλον να μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο να το συζητήσουμε. Τον κύριο Βορύδη, που είμαστε άνθρωποι αρχών, αντίθετα. Δεν ξέρω αν θα το συζητήσουμε έτσι αυτή η σαφή. Το διασκεδάζεται πάντως, αυτό μόνο βέβαιο. Είμαστε συμβητητές. Κλείνοντας την εκπομπή. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε. Να ευχαριστήσουμε. Καλά, έχετε κάνει παρακάμερα, έτσι. Λοιπόν, τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον συνάδελφό μας, τον αγαπημένο, τον Απόστολο Μαγκεριάδη, πολιτικό συντάκτη του ΣΚΑΙ και τους συντελεστές της εκπομπής μας, τον Λία Κανέλη, την Κατερίνα Γαλανού, που μαζί με εκείνους και από μένα λοιπόν, έχετε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Καλό σας βράδυ. Συνάντηση με το τέρας, τον ίδιο του τον εαυτό. Edmund, του David Mamet. Μια πορεία σε όλο και μεγαλύτερα σκοτάδια, ως η οδός για την αυτογνωσία. Η παρουσίαση της παράστασης Edmund, στην εκπομπή «Σαν μαγεμένη». Δευτέρα, στις 8:30 το βράδυ, στην ΕΤΒ.